Το εργοστάσιο Ζάχαρης Ορεστιάδας σε επισκέφθηκαν ο νέος πρόεδρος βιομηχανίας Αντώνης Χατζηδιαμαντής και ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος Αντώνης Μπουρής. Ο κ. Χατζηδιαμαντής ζήτησε από τους αγρότες να εμπιστευτούν τη βιομηχανία και υποσχέθηκε τήρηση των δεσμεύσεων της διοίκησης. Από την πλευρά τους, οι αγρότες εμφανίστηκαν επιφυλακτικοί, καθώς πολλές φορές στο παρελθόν αντιμετώπισαν προβλήματα όχι μόνο με τις πληρωμές, αλλά ακόμη και με την προμήθεια εφοδίων. Είναι χαρά μας, κύριε Πρόεδρε, σας υποδεχόμαστε. Καλώς ήρθατε σε αυτή την ακριτική περιοχή, στο εργοστάσιο όμως, στο εργοστάσιο Ζάχαρης της Ορεστιάδας. Είναι λίγοι βέβαια οι τεφροπαραγωγοί που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία μας, αλλά μην ξεχνάμε πως βρισκόμαστε και σε μια περίοδο που οι περισσότεροι πλέον είναι στα χωράφια, ασχολούνται με τις καλλιέργειες και από την περιοχή την Κομωτινή, γιατί είναι λίγο πιο μακριά, δεν μας έχουν έρθει. Ξέρετε ότι το βασικό κεφάλαιο της ελληνικής βιομηχανίας δεν είναι μόνο οι υποδομές, είναι και η εμπειρία και η τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού. Είναι ουσιαστικός παράγοντας επιτυχίας αυτός στην καινούργια προσπάθεια. Απ' την άλλη μεριά όμως, θα θέλω να ξέρετε ότι οι εργαζόμενοι που με μάχες διατήρησαν ένα καλό επίπεδο ζωής, για να συνεχίσουν να το έχουν, θα πρέπει να αποδείξουν ότι το αξίζει. Περιμένω να ακούσω τις προτάσεις, τις παρατηρήσεις, τις σκέψεις σας, οτιδήποτε έχετε για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Και πέρα δεν μπορούσε να γίνει όποια ενημέρωση θα έπρεπε να γίνει χωρίς να γνωθεί την υπολογική πολιτική. Η προηγούμενη διοίκηση υποσχέθηκε να μας πληρώσει το 1 Δεκέμβρη. Γιατί κάθε χρόνο βλέπουμε άλλη διοίκηση. Άμα λες μια διοίκηση, τον άλλο χρόνο βλέπουμε συναντάμε άλλη διοίκηση. Εάν η παραγωγή είχαν πληρωθεί κανονικά το Δεκέμβρη, έστω και Φεβρουάριο, θα υπήρχε άλλη προσφορά στα τέφλα. Όταν ξεκινάει τον τέφλο, Φεβρουάριο πρέπει να εκδοθεί η συνδεδεμένη. Για να βλέπει ο κόσμος ότι όντως την πέτρε συνδεδεμένη. Στα βαμάκια μπορεί να δίνεται μέσα στον Απρίλιο ή στο Μάιο. Αλλά το βαμάκι ξεκινάει να ασπαρτεί τέλος Απριλίου με αρχές Μαΐου. Με το θέμα της ολοκληρωμένης. Τουρθήκαμε το 2012 και το 2013, 2014, 2015, 2016, δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ και δεν λέει κανένα τίποτα τι θα γίνει. Είναι και αυτό ένα μεγάλο θέμα στους παράγοντες. Δεν είχαμε σπόρο. Θέλαμε να σπείρουμε και δεν είχαμε σπόρια εδώ στο εργοστάσιο. Δηλαδή, γιατί δεν υπήρχαν σπόρια? Πολλοί θέλανε να σπείρουν, Γιώργο. Δεν είχαμε σπόρια εδώ πέρα. Δεν σας εμπιστεύεται κανείς πλέον. Και μιλάω σε εσάς γιατί είστε πλέον η διοίκηση. Δεν σας εμπιστεύεται γιατί δεν έχει καμία ενημέρωση. Όλες οι ενημερώσεις έρχονται είτε από ράδιο Αρβίλα είτε μέσα από κάποια μέσα. Γεωπόνους για μένα δεν έχετε πάρει. Γιατί έχετε πάρει γεωπόνους? Όχι καθυστερήσετε, δεν πήρατε καθόλου. Τα παιδιά που κάνουν φιλότιμες προσπάθειες μέσα δεν γνωρίζουν το τέφλο. Το τέφλο θέλει εξειδικευμένο προσωπικό. Το ξέρετε πολύ, δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά πρέπει να το μάθετε. Το να παίρνετε συμβάσεις με 4 και 5 μήνες από ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν, αλλά δεν έχουν τη γνώση, για τους αγρότες εμάς είναι δωράδωρο. Δεν μας δίνει το κάτι παραπάνω. Ακόμη, για να σας εμπιστευτούμε, φυσικά θα πρέπει οι πληρωμές να είναι τότε που τις ορίσατε. Πέρυσι που είχε έρθει ο προηγούμενος πρόεδρος και εσείς αντιπρόεδρος, μας είχατε δεσμευτεί ότι 31 Δεκέμβρη θα πληρωθείτε και εμείς στεναχωριέστε και είμαστε εδώ πέρα και μάλιστα βάζετε και ρήτρους ότι σε περίπτωση που δεν γίνει αυτή η πληρωμή θα έχετε και κάποιο και μια ποινική δίωξη πάνω σε αυτό το θέμα, αν θυμάμαι καλά. Αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, πώς θα έρθει ο αγρότης σε την τεφροκαλλιέργεια? Την ξέρει ο κόσμος την τεφροκαλλιέργεια, δεν είναι ότι την ξέρει. Απλά πρέπει να σε εμπιστευτεί. Να σε εμπιστευτεί πώς? Ο πρόεδρος βιομηχανίας τόνισε ότι το εργοστάσιο της Ορεστιάδας θα ανοίξει και παράλληλα μίλησε για ευνοϊκότερα μέτρα που θα υπάρξουν για αύξηση των στρεμμάτων που καλλιεργούνται. Λειτουργήσει και οι δεσμεύσεις θα τηρηθούν. Ασφαλώς υπολοιπόμεθα των προσδοκιών. Περιμέναμε περισσότερα πράγματα. Κατανοούμε και τους λόγους ανησυχίας των αγροτών και την ανησυχία όμως της τοπικής κοινωνίας για το μέλλον του εργοστασίου. Είναι κατανοητό από όλους ότι για να μπορέσει η ελληνική βιομηχανία να συνεχίσει, θα πρέπει πρώτα η ελληνική βιομηχανία και στη συνέχεια όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία παραγωγής και να πάρουν αποφάσεις με ειλικρίνεια και να δείξουν θέληση, αλλά και να αναλάβουν τα ρίσκα του συνολικού εξυγχρονισμού. Η προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας πρέπει να ξεκινήσει και να στηριχθεί από τον πρωτογενή τομέα. Η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης θα προσπαθήσει να δώσει τις περισσότερες δυνατότητες που έχουν δοθεί μέχρι τώρα στους παραγωγούς, στους τέφλο παραγωγούς. Θα προσπαθήσει η ίδια να εξυγχρονιστεί,
αλλά όπως δίνει, έτσι ζητά. Η φετινή χρονιά είχε δημιουργήσει περισσότερες προσδοκίες. Η αλήθεια είναι, όπως είπα και στην αρχή των δηλώσεών μου, ότι οι προσδοκίες αυτές δεν επαληθεύθηκαν. Θα ξεκινήσουμε έγκαιρα την προετοιμασία για την επόμενη χρονιά, με άλλες προϋποθέσεις, με άλλα δεδομένα. Επαναλαμβάνω προς τους αγαπητούς αγρότες ότι οι δεσμεύσεις της ελληνικής βιομηχανίας θα τηρηθούν. Περιμένω το ίδιο να κάνουν και εκείνοι και είμαι βέβαιος ότι όλοι τους ως μέρος της τοπικής κοινωνίας επιθυμούν, επιδιώκουν η αγροτική παραγωγή και ειδικά η τεφλοκαλλιέργεια να στηριχθούν και θα στηριχθούν και να αποδώσουν για το μέλλον αυτής της περιοχής.